Το The Sinner είναι μια σειρά στην οποία είναι παραγωγός η Jessica Biel, στην πρώτη σεζόν επίσης πρωταγωνιστή κιόλας. Κάθε σεζόν αποτελείται από 8 επεισόδια και έχει να κάνει, μάλλον η πρώτη σεζόν έχει να κάνει με μια γυναίκα, μια μητέρα και σύζυγο, η οποία διαπράττει ένα έγκλημα και καταλήγει στη φυλακή. Απλά το πρόβλημα είναι ότι αυτό το έγκλημα είναι φοβερά ανεξήγητο, πραγματικά ανεξήγητο όντως, οπότε προσπαθείς σε όλη τη σεζόν να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Λοιπόν, η πρώτη σεζόν είναι αυτοτελής και βασίζεται σε ένα γερμανικό best seller. Και η δεύτερη σεζόν, η οποία αρχικά δεν ήταν για να βγει, δηλαδή αυτή η σειρά, παιδιά, ήταν για να είναι limited series, θα έβγαινε αυτή η σεζόν και τέλος, και καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Υποθέτω λόγω επιτυχίας αποφάσισαν να βγάλουν δεύτερη σεζόν, αλλά ευτυχώς δεν είναι κάποια συνέχεια, αν και έχει κάποια στοιχεία παίρνει από την πρώτη. Είναι δηλαδή, ας πούμε, στο ίδιο timeline. Και η δεύτερη σεζόν έχει να κάνει με ένα παιδάκι το οποίο πάνω κάτω κάνει το ίδιο πράγμα, δηλαδή διαπράττει, αν το έχει διαπράξει το παιδάκι βασικά, ένα έγκλημα και προσπαθεί να δει τι έχει συμβεί. Αρχικά πριν πούμε το οτιδήποτε, παιδιά, σας ξορκίζω, μην δείτε για κανένα λόγο τρέιλερ, γιατί αν θυμάμαι καλά είχε μέσα την σκηνή, ας πούμε, του εγκλήματος, μιλάω τώρα για την πρώτη σεζόν, την οποία, αλήθεια σας λέω, θα κάνετε μεγάλη χάρη στον εαυτό σας αν δεν δείτε τρέιλερ και απλά δείτε έστω το πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς και μετά δείτε τρέιλερ, δείτε ό,τι θέλετε. Αλλά λόγω σας το λέω είναι γιατί είναι τόσο σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή έχω πάρα πολλά χρόνια, παιδιά, να νιώσω έτσι, δηλαδή χρόνια, τέλος πάντων καιρό, δηλαδή είναι στα πρώτα 15 λεπτά συμβαίνει αυτό του επεισοδίου, δηλαδή καθόμουν απλά, έβλεπα και ξαφνικά συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και ήμουν, τι έγινε, παιδιά, τώρα, τι συμβαίνει, για ποιο λόγο, γιατί. Και φυσικά δεν είναι μόνο η δεδομένη σκηνή, είναι και το όλο το μυστήριο, το μετά δηλαδή, το τι σου δίνει, τι πληροφορίες και όλα αυτά, το οποίο προσωπικά εμένα τουλάχιστον, αλλά και όσους το πρότεινα και το είδαν, πολύ απλά με έκανε hooked. Και το ωραίο με το story όσον αφορά την πρώτη σεζόν τουλάχιστον είναι ότι δεν είναι μόνο το ότι απλά περιμένεις να δεις ότι γιατί έγινε αυτό και τι συμβαίνει. Είναι ότι και καθώς το προχωράει, δηλαδή π.χ. μπορεί να σου δίνει κάποιες πληροφορίες και λες εσύ, ας πούμε, χαλαρώνεις και εσύ και λες «Α, εντάξει, οκ, αυτό ήταν τελικά, οπότε ας δούμε πώς θα εξελιχθεί». Και ξαφνικά βλέπεις ότι ξέρεις τι, όχι, υπάρχει ανατροπή, δεν ήταν αυτό ακριβώς έτσι, συμβαίνει κάτι άλλο ή αυτό το κάτι άλλο, έχει κάτι παραπλήσιο και τέλος πάντων απλώνεται ένα έτσι διακλάδι, ας πούμε, σε αυτήν την ιστορία και πραγματικά είσαι, γνωρίζω άτομα που κάθισαν και το είδανε όλο σε μια μέρα, ας πούμε, γιατί πολύ απλά θέλουν να δουν τι συμβαίνει, είχαν κολλήσει. Και όταν συνδυάζεις ένα τόσο φοβερό story, το οποίο παρεπιπτόντως να σημειωθεί, μείνει παρένθεση ότι διάβασα στο ίντερνετ γιατί δεν έχω διαβάσει το βιβλίο είναι ακόμα πιο σκοτεινό και σκεφτείτε ότι ήδη αυτή η σειρά είναι έτσι αρκετά σκοτεινή και έχει βαριά πράγματα μέσα, οπότε βλέπω μέσα μου και πώς είναι το βιβλίο, ας πούμε. Λοιπόν, όταν αυτό το πολύ ωραίο story, το πολύ ωραία δομημένο, το συνδυάζεις με παιδιά φοβερές ερμηνείες έχει μέσα, ειδικά από την Jessica Biel, από όλους γενικότερα, αλλά επειδή είναι η πρωταγωνίστρια, είναι κυρίως πάνω της, ας πούμε, η σειρά δίνει recital, παιδιά, και αν θυμάμαι καλά κιόλας έχει προταθεί για κάποια Emmy, συγκεκριμένη, για την πρώτη σεζόν βέβαια. Λοιπόν, οπότε όταν συνδυάζει με αυτό, με πολύ ωραία φωτογραφία, έτσι ωραία σκηνοθεσία, ωραία ατμόσφαιρα, έχεις μια, τουλάχιστον μια πρώτη καταπληκτική σεζόν και διευκρινίζω το πρώτη σεζόν, αλλά δεν μας νοιάζει διότι επειδή κλείνει το story και η δεύτερη να μην σας αρέσει όπως εγώ, ας πούμε, που δεν τρελάθηκα, όχι ότι είναι κακή, δεν σε πειράζει. Όσον αφορά τη δεύτερη σεζόν, ήταν στο ίδιο μοτίβο όπως σας είπα, δηλαδή κάτι συμβαίνει και όντως δεν μπορώ να πω, όχι ότι είχα το ίδιο σοκ που είχαμε την πρώτη σεζόν, γιατί εντάξει, πέραν ότι είσαι προετοιμασμένος για αυτό, γιατί λες εντάξει, okay, η δεύτερη σεζόν, νέα ιστορία, λογικά θα μας ξεκινήσει με το ίδιο και όντως γίνεται κάτι παραπλήσιο, οπότε δεν σοκάρεσε, αλλά και πάλι τα πρώτα 3 επεισόδια θα έλεγα είχαν αρκετό μυστήριο, οπότε και πάλι λες, α, okay, από ό,τι βλέπω συνεχίζουμε, ρε παιδί μου, στο ίδιο επίπεδο, αλλά τελικά δυστυχώς στην πορεία. Κάποια πράγματα που είχαν στο story μέσα, πέραν ότι άλλαξε τροπή λίγο το θέμα και έγινε σαν δικαστικό δράμα, αλλά πέραν από αυτό είχε βάλει μέσα ένα κομμάτι, όσοι το έχετε δει θα καταλάβετε, όσοι έχετε σκοπό να το δείτε θα καταλάβετε μετά τι εννοώ, που αφορά ένα οικισμό που λέγεται Mosswood, το οποίο προσωπικά θεωρώ ότι αν το είχαν βγάλει αυτό το πράγμα και είχαν αφοσιωθεί στο να κάνουν αλλιώς το τι έχει συμβεί, γιατί σου αποκαλύπτεται, ας πούμε, στο αρκετά τέλος ακριβώς τι έχει συμβεί και το είχαν κάνει. Και όταν σου αποκαλύπτεται αυτό, δεν ξέρω, όταν βγήκε αυτό το πράγμα έλεγα
το όλο αυτό με το Moskud, γιατί έπρεπε να το δω, γιατί έπρεπε να υπάρξει τέτοια ανάλυση με αυτό το Moskud πια, ενώ το κεντρικό μας θέμα ήταν, ας πούμε, τα πρώτα επεισόδια και το τελευταίο. Μου φάνηκε δηλαδή προσωπικά σαν filler, απλά για να βγουν πάλι 8 επεισόδια. Βέβαια να πω πάλι ότι έχει φοβερές ερμηνείες μέσα παιδιά, επιστρέφει και ένας ηθοποιός που είχε, ας πούμε, σαν συμπροταγωνιστής εντός αγωγικών που ήταν στην πρώτη σεζόν, το οποίο χάρηκα γιατί ήταν ωραίος ο χαρακτήρας και επειδή δεν είδαμε τελώς το background του στην πρώτη σεζόν, εδώ σου δίνει παραπάνω πράγματα για να δεις και χάρηκα γιατί ήταν ένας χαρακτήρας που έτσι τον συμπαθείς γενικά, θεωρώ, εγώ τουλάχιστον τον συμπαθούσα, οπότε από όλες τις υπόλοιπες πλευρές ήταν στο ίδιο επίπεδο η ποιότητα, απλά για μένα προσωπικά το χάλασε λίγο με το story. Αυτά από εμένα, πείτε μου από κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε η πρώτη και η δεύτερη σεζόν, αν την έχετε δει. Εντάξει, θεωρώ αντικειμενικά η δεύτερη σεζόν είναι πιο αδύναμη από την πρώτη, όχι δεν είναι κακή, απλά είναι σίγουρα πιο αδύναμη, ή αν έχετε σκοπό να την δείτε και θα σας δω στο επόμενο review.